100 χρόνια τώρα είμαστε εδώ για εκείνους που εργάζονται με ένταση αλλά χωρίς θόρυβο, σχεδιάζοντας, σβήνοντας, ξανασχεδιάζοντας για να φέρουν την εξέλιξη, που χτίζουν το μέλλον, που στεγάζουν τα όνειρά μας, που δίνουν κίνηση στα γρανάζια του σήμερα. Στην Καβάλα βρίσκεται από το πρωί της 5ης 21 Μαρτίου η οργανωμένη κινητή πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τα 100 χρόνια εορτασμού. Η κινητή μονάδα ταξιδεύει σε 45 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μέσα κάποιος μπορεί να βρει διαδραστικές εμπειρίες, διαγωνισμούς και άλλες εκπλήξεις για το κοινό. 100 χρόνια τώρα σκεφτόμαστε τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, όλα τα πρόσωπα, όλους τους τόπους, όλα όσα μας ενώνουν και όλα όσα μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και πιο εύκολη. Το Τεχνικό Επιμελητήριο γιορτάζει τα 100 χρόνια του, τα συμπλήρωσε τον Νοέμβριο του 2023, 1923-2023, και σε όλο το 2024 θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις είναι το Roth Show που σήμερα έχετε επισκεφτεί κι εσείς και είναι στην πόλη μας. Μέχρι το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, δηλαδή 3 η ώρα, θα είναι στη διάθεση του κοινού. Να έρθει το κοινό να έρθει σε επαφή μαζί μας, να τον ενημερώσουμε για τις δράσεις, για το έργο που έχει επιτελέσει το ΤΕΕ τόσα χρόνια. Πώς έχει συμβάλει στην ανασυγκρότηση της χώρας, στην ανάπτυξη της χώρας, πώς έχει συμβάλει στην ενίσχυση των μηχανικών της οικονομίας, της κοινωνίας γενικότερα και πώς θα συμβάλει με τη συνέχιση του έργου του και τα επόμενα χρόνια. Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει 130.000 αυτή τη στιγμή και πλέον εγγεγραμμένα μέλη, ενεργά μέλη. Δεν βάζω τους συνταξιούχους. Έχει 17 περιφερειακά τμήματα, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, της Ανατολικής Μακεδονίας, και 13 βασικές ειδικότητες. Όλο αυτό το πλέγμα είναι ικανότατο να ανταποκριθεί στις ανάγκες τις σημερινές αλλά και τις αυρένες που έχει ανάγκη η χώρα μας, ειδικά και να αναφερθούμε στις φυσικές καταστροφές που έχουμε και στη γειτονιά μας στη Θράκη αλλά και στη Θεσσαλία, που εκεί η συμβολή και η δράση του Τεχνικού Επιμελητηρίου μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα όλων των βασικών ειδικοτήτων και των παραπλήσεων θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην ανασυγκρότηση αυτών των περιοχών. Το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι κοντά στους πολίτες για κάθε πρόβλημα που έχει να κάνει από το πιο μικρό έργο, από μια μικρή οικοδομή μέχρι το πιο μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Και σήμερα αυτόν τον σκοπό επιτελούμε, να έρθουμε να μας γνωρίσει ο κόσμος, οι μαθητές. Έχουμε καλέσει και τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο κόσμος που περνάει από εδώ μια φοβερή ηλιόλουστη μέρα στην Καβάλα, την όμορφη Καβάλα μας, και νομίζω ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος και θα είναι μια επιτυχημένη εκδήλωση. 100 χρόνια τώρα υπηρετούμε την ελληνική φύση, τον τόπο μας. Στόχος μας είναι ένας διαυγής ουρανός, ο ήλιος, ο αέρας, το νερό που γίνονται καθαρή ενέργεια, ένα δάσος, ένα φύλλο. 100 χρόνια εδώ βλέπουμε την ιδέα να γίνεται έργο που μας συνδέει με την ανάπτυξη της χώρας μας. Ναι, αυτό είναι γεγονός, αλλά το Τεχνικό Επιμελητήριο, επειδή είναι παρόν σε κάθε αναπτυξιακό έργο και πρέπει να είναι παρόν, γι' αυτό εξάλλου είναι και ο Θεσμικός Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, η Πολιτεία και σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό, γι' αυτό εδώ θα τονίσω και σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό, και η περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος δηλαδή, οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας πρέπει να απευθύνονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο για κάθε έργο, για κάθε γεγονός που έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Δεν νοείται το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Ανατολικής Μακεδονίας να αποσιάζουν από τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τόπου, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο.